Φίλοι ακροατές, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καφάτος. Ένας μεγάλος δημιουργός, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, πέθανε στις 10 και 20 απόψε σε ηλικία 81 χρονών στο σπίτι του. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε το 1909 στη Μονεβασιά. Το 1977 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν και το 1977 τιμήθηκε με βραβείο του ΟΗΕ για την προσφορά του στα γράμματα και στην ειρήνη. Άφησε πίσω του πάνω από 100 έργα που εκτείνονται από την ποιήση μέχρι και το θέατρο. Χθες όμως έφυγε μια ακόμη μορφή του θεάτρου, ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος νοσηλευόταν από το βράδυ του Σαββάτου με βαρύ αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο στον Ερυθρό Σταυρό. Ο Αλέξης Μινωτής πέθανε στα 86 του χρόνια, έχοντας ερμηνεύσει στην 65χρονη πορεία του στο θέατρο μεγάλους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Η ημερομηνία της ταφής του Αλέξη Μινωτή δεν έχει ακόμη οριστεί και η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη. Στους συγγενείς του μεγάλου θεατρανθρώπου έστειλαν συλληπιτήρια τηλεγραφήματα άνθρωποι του θεάτρου, της τέχνης και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί του Κυριάκου Μαζοκόπου ότι ο μηχανισμός που εξεράγει στα χέρια του τον βρήκε τυχαία στο δρόμο και τον περιεργαζόταν. Ο Μαζοκόπος, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, φορούσε γάντια και κατά την χειρουργική επέμβαση ακροτηριασμού του αριστερού του καρπού, οι γιατροί αφαίρεσαν και το μισοκαμένο από την έκρηξη γάντι. Στη Γιάφκα βρέθηκε επίσης προκήρυξη της οργάνωσης Επαναστατική Αλληλεγγύη, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας του ψυχιάτρου Μαρίου Μαράτου. Παραμένει αδιευκρίνηστο αν πρόκειται για το αντίγραφο ή για φωτοτυπία της προκηρύξεως που είχε σταλεί στον τύπο. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα όπλα της Γιάφκας έχουν κλαπεί από το ίδιο οπλοπωλείο με εκείνα που βρέθηκαν στο σπίτι του Τσουζουβί, οδηγεί τις αστυνομικές αρχές στο συμπέρασμα ότι έχει βάση ο συσχετισμός της οργάνωσης Επαναστατική Αλληλεγγύη με την ομάδα Χρήστου Τσουζουβί. Στη Γιάφκα των Εξαρχείων βρέθηκε επίσης λίστα με ονόματα και διευθύνσεις αστυνομικών που είχαν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και στο τμήμα μεταγωγών. Την προσεχή εβδομάδα θα αρχίσουν στην Αμερικανική πρωτεύουσα διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ενός νέου πλαισίου συμφωνίας για αεροπορική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Τις διαπραγματεύσεις θα κάνει από ελληνικής πλευράς αντιπροσωπεία υπό τον σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Αδαμάντιο Βασιλάκη. Παρουσία 150 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων ενθρονίζεται σήμερα ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ακιχίτο. Στις τελετές στην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρακαθίσει σήμερα σε δείπνο του αυτοκράτορα Ακιχίτο. Ο Πρωθυπουργός από την Τρίτη θα έχει σειρά συναντήσεων με πολιτικούς ηγέτες. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν χθες πορεία στους δρόμους του Τόκιο για να διαμαρτυρηθούν για τη σημερινή τελετή της ενθρόνησης του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ακιχίτο. Οι διαδηλωτές που έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν από τα συνδικάτα θεωρούν ότι η τελετή της ενθρόνησης που θα τελεστεί στα ανάκτορα είναι αντισυνταγματική και διαμαρτύρονται για τη χρηματοδότησή της από το Δημόσιο Ταμείο. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τα σχέδια της Ιαπωνικής κυβέρνησης σχετικά με την παρέμβαση της Ιαπωνίας στην κρίση του κόλπου. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις από τον Περσικό. Στη Βαγδάτη, το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν ανακοίνωσε απόψε ότι αποδέχεται την πρόταση που διατύπωσε ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκο για την έκταση έκτακτη σύγκληση παναραβικής διασκέψεως, μόνο αν στην ατζέντα της Συνόδου περιληφθεί το Παλαιστινιακό και τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής εν γέννη και εφόσον το Ιράκ προσκληθεί να εκφράσει την άποψή του για διάφορα ζητήματα της περιοχής. Στην Ιρακινή πρωτεύουσα βρίσκεται ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Κιάν Κιτσέν, ο οποίος δήλωσε πριν συναντηθεί με τον Σαντάμ Χουσέιν και Ιρακινούς αξιωματούχους ότι το Πεκίνο θεωρεί πως πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ειρηνικά μέσα πριν καταφύγει η πολυεθνική δύναμη στα όπλα για να εκδιώξει τους Ιρακινούς από το Κουβέιτ. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεοπτική συνέντευξή του εξέφρασε ανησυχία, λέγοντας ότι κάθε μέρα που περνά χωρίς κάτι σοβαρό να συμβεί από την πλευρά του Ιράκ επιδεινώνει την κατάσταση στον κόλπο. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Γεια σας. Αντένα 97,1 FM STEP. Η ώρα είναι 2:04. Αυτή η ώρα μου ταιριάζει. Αν φίλοι μου νιώθετε μόνοι, αν έχετε κακογευγιάν, είστε ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι, ακόμα δυστυχισμένοι, αν δουλεύετε αυτή την ώρα ή αν έτσι απλά έχετε... αϊπνία, έλατε να ενώσουμε τις αϊπνίες μας μέχρι τις 4 από τον Αντένα στους 97,1. Μαζί μας ο Γιάννης Καραλής και αν έχετε ρωτήσεις να του κάνετε στα 6842-220-6831-089 και 6840-184. Και ακόμα το μεταλλείωσες με τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι και αυτό του Γιάννη Καραλή.